Ποιος πει με σιγουριά ότι ξέρει τι γιορτάζουμε σήμερα, τι ξεκινάει, πότε ξεκίνησε η Μεγάλη Σαρακοστή, νομίζω ότι αν δεν είναι θεολόγος ιερέας, νομίζω ότι δεν γνωρίζει και πολύ καλά ή δεν γνωρίζει με λεπτομέρειες. Θέλω να πάμε στον κύριο Γιώργο Σαμουράκη, είναι θεολόγος, να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω πολύ και να του ευχηθώ βέβαια και καλή Σαρακοστή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, καλή Σαρακοστή. Να ξεκινήσουμε, κύριε Σαμουράκη, από τα βασικά. Τι γιορτάζουμε την Καθαρά Δευτέρα? Η Καθαρά Δευτέρα για την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η πρώτη μέρα μιας μεγάλης περίοδου πνευματικού αγώνα που ονομάζεται Μεγάλη Σαρακοστή γιατί κρατάει 40 μέρες. Κύριο χαρακτηριστικό αυτό του αγώνα βέβαια είναι η νηστεία, όπως ξέρουμε όλοι. Αυτό βέβαια πάντοτε για μας τους Ορθοδόξους συνδυάζεται και με την ελεημοσύνη, τη βοήθεια δηλαδή προς τον πλησίον, αλλά και με την εντονότερη προσευχή. Γι' αυτό και η Εκκλησία αυτή την περίοδο μας δίνει περισσότερες ευκαιρίες λειτουργικής συμμετοχής. Ναι. Και έτσι όλων αυτών των αγώνα κάνουμε μια ανωδική πορεία μέχρι το Πάσχα. Καθαρά λεγόταν η Δευτέρα, γιατί οι πιστοί καθαρίζουν την ψυχή τους πάνω απ' όλα από τα πάθη, αλλά και για μια λαϊκή αντίληψη είναι καθαρή γιατί καθαριζόταν τα σκεύη από τις νοικοκυρές, μια που δεν έμπαινε πλέον σε αυτά, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, λεριό φαγητό, αρτήσιμο φαγητό, αλλά μόνο νηστίσιμο. Μάλιστα. Τι σηματοδοτεί τώρα η Μεγάλη Σαρακοστή και για ποιο λόγο Μεγάλη Σαρακοστή? Είναι Μεγάλη Σαρακοστή γιατί είναι μεγάλα τα γεγονότα στα οποία οδηγεί, είναι η Ανάσταση του Χριστού. Είναι μεγάλη όμως και σε διάρκεια, αλλά και σε δυσκολία. Σε διάρκεια γιατί στην πραγματικότητα έχουμε δύο διαδοχικές νηστείες, της Μεγάλης Σαρακοστής δηλαδή 40 ημερών ως το Σάββατο του Λαζάρου και ακολουθεί η εβδομάδα η Μεγάλη με τη δική της νηστεία σε σχέση με τη Μικρή Σαρακοστή των Χριστουγέννων, αλλά και διότι είναι αυστηρή η νηστεία αυτών των ημερών. Για παράδειγμα, η μοναχική νηστεία ορίζει ότι δεν τρώμε ούτε λάδι τις καθημερινές εκτός από το Σαββατοκύριακο, ενώ ας πούμε στη νηστεία των Χριστουγέννων τρώμε όχι μόνο λάδι αλλά και ψάρι ακόμη σε κάποιες περιπτώσεις. Εδώ τρώμε ψάρι μόνο του Ευαγγελισμού και την Κυριακή των Βαΐων. Και πότε καθιερώθηκε η Μεγάλη Σαρακοστή? Ναι, η νηστεία πρώτου Πάσχα συγκεκριμένα αρχίζει αμέσως με τον εορτασμό του Πάσχα, δηλαδή πριν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, πριν το 325 μετά Χριστόν. Ωστόσο, στις 40 μέρες έχει επεκταθεί από μοναχική επιρροή. Πάλι γύρω στον 5ο αιώνα έχει ολοκληρωθεί ο εορτασμός σε όλη την Εκκλησία της Μεγάλης Σαρακοστής. Μάλιστα, πάμε να ξαναπούμε και να υπενθυμίσουμε τι δεν επιτρέπεται λοιπόν τη Μεγάλη Σαρακοστή. Δεν τρώμε οποιαδήποτε τροφή ζωικής προέλευσης, γάλα, αυγά, κρέας φυσικά, ακόμη και λάδι είπαμε τις καθημερινές για αυτούς που θέλουν να τηρήσουν αυστηρότητα νηστεία. Ωστόσο να θυμόμαστε αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος, ότι η νηστεία πάνω απ' όλα είναι αλωτρίωση των κακών, να αποφεύγουμε τα πάθη. Δεν έχει σημασία να τροποποιήσουμε απλώς τη διατροφή μας, αλλά τη συμπεριφορά μας πάνω απ' όλα. Μάλιστα, κύριε Σαμουράκη, να είστε καλά.